καλωσορίζω στη σημερινή γιορταστική εκδήλωση του συλλόγου μας, την Κοπίτιδος Βασιλόπιτας, που είναι έτοιμο πολλών χρόνων, είναι χριστιανικό, φερμένο από τα παλιά τα χρόνια. Και το γιορταστικό πρόγραμμα του συλλόγου, που αυτή τη φορά είπαμε να κάνουμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ήταν έντονη η επιθυμία του ΔΣ να κάνουμε κάτι άλλο, να πρωτοπορήσουμε. Να αφήσουμε για λίγο το επιστημονικό μέρος που κάναμε πάντα. Θέλαμε να απαλλήλουμε τις αισθήσεις των ματιών και των αυτιών μας. Να αυλύνουμε την ψυχική μας κατάσταση από τα όσα ζούμε καθημερινά. Την οικονομική κρίση που βιώνουμε στη χώρα μας. Να δείξουμε στους διαβητικούς και σε όλους βέβαια ότι εμείς οι ίδιοι πρέπει να γίνουμε οι άλλοι για να προστατέψουμε την υγεία μας. Εμείς θα δώσουμε τις λύσεις για να πάρουμε δύναμη μέσα από τις καθημερινές μας πράξεις. Εμείς θα προστατέψουμε τον εαυτό μας. Πάντα όμως με την αγάπη και τη στήριξη των φίλων και της οικογένειάς μας. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε τους γιατρούς που είναι δίπλα μας οτιδήποτε χρειαζόμαστε. Και καλό είναι να συνεργαζόμαστε μαζί τους για να μπορούμε να προστατέψουμε την υγεία μας. Έχουμε τη χαρά το εορταστικό μας πρόγραμμα να το πλαισιώνουμε. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Συνταγρών και η Σχολή Χορού της κυρίας Εφεσιάδου Βίκη. Θα χορέψουν τα παιδιά ποντιακούς χορούς και μπαλέτουν τα παιδιά της σχολής. Τα παιδιά είναι η δύναμη, η χαρά και το μέλλον όλου του κόσμου. Είναι οι πρεσβευτές της ειρήνης, της επιστήμης. Είναι τα θετικά στοιχεία της κοινωνίας. Τους ευχαριστούμε που υπάρχουν. Η εκδήλωση, η ετήσια που γίνεται από το σύλλογό σας είναι μια αφορμή σε εμάς να δώσουμε τις ευχές μας. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι με τις ευχές τι μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι ότι προσπαθούμε και εμείς όπως οποιοδήποτε εκπρόσωπος θερμοθετημένης κομμάτι του ματιού της θερμοθετημένης πολιτείας, Δήμη, εμείς, να συμβάλλουμε στο να πάμε καλύτερα, στο να προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Είναι από όλους αποδεκτό, γιατί το βιώνουμε στο πετσί μας, ότι η ελληνική κοινωνία περνάει δύσκολα. Και όταν τα πράγματα πάνε δύσκολα, είναι σίγουρο ότι δυσκολότερα περνάνε οι ειδικές ομάδες των πολιτών, όπως και εσείς, διότι οποιαδήποτε δυσλειτουργία του συστήματος έχει άμεσες επιπτώσεις και πιο έντονες σε εσάς. Παράδειγμα, όταν απεργούν οι φαρμακοποιοί, είναι σίγουρο ότι αυτοί οι οποίοι χρειάζονται τα φάρμακα είναι αυτοί οι οποίοι πρώτοι νιώθουν στο πετσί τους, επαναλαμβάνω, αυτή την διαδικασία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα σας. Κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Επίσης, ως εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου μας, κυρίου κυρίου Παύλου, μεταφέρω τις ευχές του και τις ευλογίες του για υγεία, χαρά, προκοπή, οικογενειακή ευτυχία και για κάθε καλό αμήν. Να είστε καλά και το χρόνο.